βοηθήσαμε. Όχι. Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είσαι περικυκλωμένος. Αλλά είσαι και τυχερός που δεν έχουν έρθει οι ίδιοι που σε κυνηγούν. Μην πεις τίποτα. Απλά πιάσε το χέρι μου. Πιάσε το χέρι μου. Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι, οπωσδήποτε. Τι έχεις, φίλε μου? Δεν σε βλέπω καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Μπες μέσα. Μη φοβάσαι. Μια βόλτα θα κάνουμε και θα τα πούμε. Να ηρεμήσεις. Λοιπόν, για πες μου, τι σου συνέβη? Μπορείς να μου πεις που βρίσκομαι? Εδώ, φίλε μου, είμαστε στη Σιγισοάρα. Πού? Ρουμανία. Πλάκα μου κάνεις. Κοίτα έξω. Δυνατόν. Όλα είναι δυνατά. Πλάκα μου κάνεις. Πριν μισή ώρα ήμουν Γερμανία και τώρα μου λες πως είμαι στη Ρουμανία. Αυτό είναι το μόνο περίεργο που έχεις δει σήμερα? Τι έχω δει σήμερα εγώ? Δεν θες να ξέρεις? Μπορεί και να θέλω. Μπορεί και να ξέρω. Ποιος είσαι? Όποιος έρχεται σε επαφή με το χειρότερο, έρχεται και με το καλύτερο. Και το αντίθετο. Μη φοβάσαι και μη ρωτάς άλλα. Κάποια μέρα θα λάβεις τις απαντήσεις σου. Εδώ παρακάτω έχει ένα ξενοδοχείο. Θα το δεις, έχει μια εκκλησία δίπλα.
συνέχισε τη ζωή σου κανονικά. Πήγαινε. Σου χρωστάω μια απάντηση. Είσαι στο 1984.
κακό τα δείχνει πάντα όλα ανάποδα. Μόρτε, θάνατος, τρία διάρια, τι να σημαίνουν όλα αυτά? Πού πάμε, φίλε, γιατί κλειδώνω? Προχώρα! Τι προχώρα, ρε φίλε? Προχώρα, προχώρα, πάμε, 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 πάμε! Έγινε... Λοιπόν, φίλε, τόση ώρα προχωράμε και δεν μου είπες ακόμα που πάμε. Προχώρα όσο πιο μακριά μπορείς. Καλώς. Τι είναι αυτό? Οδήγα, οδήγα! Μη διαλυθείς, θα σταματήσεις. Προχώρα όσο γρηγορότερα μπορείς. Οκ, οκ, οκ. Καλά, εσύ, τι ήταν αυτό το πράγμα? Τώρα δεν βλέπω τίποτα. Οδήγα, πας και ξεφύγουμε, οδήγα. Πάμε. Πάμε σπίτι. Χριστέ μου. Παρακαλώ. Ω, Παπαδημήτρη μου, τι κάνετε, πώς είστε? Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι, είναι κανονισμένο, ναι, το καλοκαίρι θα έρθω στο Άγιο Όρος, κανονικά.
Ναι, πείτε μου. Βοήθησα με να πέρασω αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Άρε πατέρα, είχες τόσα πολλά να δώσεις, τόσα πολλά να πούμε ακόμα. Γιατί έφυγες? Καλά στον ύπνο σου με έβλεπες. Φοβήθηκα πως δεν θα ξυπνήσεις. Καλά Κώστα, μπορεί να είναι νύχτα, αλλά όταν έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά. Θα πιείς καφέ? Όχι, πήρα. Τον έχω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, όλα έτοιμα? Έτοιμα. Δεν άλλαξε κάτι με την ώρα, ε? Όχι, τίποτα. Όλος ο κόσμος αυτή τη συνέντευξη σε περιμένει. Τι λες να πει? Δεν ξέρω Κώστα. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ σε όλα μαζί του. Ένα πράγμα ξέρω όμως. Έχει πολλούς οπαδούς. Ναι. Χρόνια στο κουρμπέτι. Πολύ ανοιχτό μυαλό. Οπότε ξεκινάμε τη συνοδεία από το σπίτι μέχρι το στούντιο. Ακριβώς. Και πίσω πάλι. Κουμπλέ. Πάντως καλύτερα σε βλέπω. Προσπαθώ. Κοίτα Κώστα, εσύ τι θα έκανες αν έφευγε ο πατέρας στο επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό και δεν γυρνούσε ποτέ πίσω? Πώς να το ξεπεράσω? Και να έχεις και τους γιατρούς να σου λένε ένα σωρό μαλακίες. Ο πατέρας μου ήταν λιοντάρι. Και δεν ξέρουμε τι έγινε εκεί πέρα. Ρε φίλε, δεν ήταν και παιδάκι. Ανακοπή έπαθε. Καλά, ναι, εντάξει. Το βρήκαμε τώρα. Κοίτα να το ξεπεράσεις. Σε θέλω όπως πριν. Πήγαινε ετοιμάσου. Θα αργήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φαντάζομαι όλοι περιμένατε αυτή τη συνέντευξη με τον άνθρωπο που έχει συζητηθεί όσο κανείς άλλος.
στις μέρες μας. Κοντά μας, ο καθηγητής ψυχιατρικής, κύριος Δημήτρης Μαρσαρίδης. Κύριε Μαρσαρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι τόσα πολλά που θέλω να σας ρωτήσω και φυσικά ο κόσμος περιμένει να μάθει τόσα πολλά από εσάς. Είμαι στη διάθεσή σας. Είμαστε. Δεν θα μας πάρει πολλή ώρα. Δεν ξέρω. Για να μιλήσουμε για τα πάντα. Δεν τα μπορώ καθόλου αυτά. Φυσικά η πορεία σας είναι τεράστια και ξεκινάει πριν από πολλά χρόνια. Και είχατε πει σε παλιότερη συνέντευξή σας ότι η επιτυχία σας οφείλεται στο ότι πιστεύετε στο ανεξήγητο. Εξηγήστε το μας λίγο αυτό, παρακαλώ. Φυσικά το είχα πει και κυριολεκτούσα κιόλας. Κοιτάξτε να δείτε. Το να είσαι καλός ψυχίατρος και καλός ψυχολόγος θέλει δουλειά, θέλει εμπειρία, θέλει μελέτη, θέλει πολλά. Ποιο είναι όμως το θέμα και το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι επιστήμονες? Υπάρχει κι άλλο παραπέρα από την επιστήμη. Και πράγματα που δεν μπορεί να εξηγήσει η επιστήμη. Τι εννοείτε? Οι επιστήμονες προσπαθούν όλα να τα εξηγήσουν, ακόμα και όταν δεν μπορούν. Έχω ζήσει καταστάσεις που κάποιοι επιστήμονες ούτε θα μπορούσαν να φανταστούν και θα φεύγαν τρέχοντας. Και ο κόσμος δεν τα ξέρει, γιατί υπάρχει συγκάλυψη. Απ' τη μία, καλά κάνουν, γιατί αν τα μάθαινε αυτά, ο κόσμος θα τρελαίνονταν. Απ' την άλλη όμως, και ο κόσμος δεν πρέπει να ζει σε μία ουτοπία, σε ένα παραμύθι. Πείτε το όπως θέλετε. Δηλαδή εννοείται ότι κάποια πράγματα υπάρχουν και καλό είναι ο κόσμος να τα γνωρίζει. Υπάρχουν πράγματα που ο κόσμος ούτε καν φαντάζεται. Από πού νομίζετε εμπνέονται οι ταινίες, τα βιβλία, οι μύθοι, οι ιστορίες? Όλοι αυτοί που τα δημιούργησαν τα έβγαλαν από το μυαλό τους? Σκεφτείτε το. Πού πέτυχα εγώ? Ότι εγώ τα έζησα. Και αυτά που έζησα δεν μπορούσα να τα εξηγήσω με την επιστήμη. Και έλεγα τότε στον εκάστοτε παθόντα: λυπάμαι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν είμαι ο κατάλληλος. Άλλος στη θέση μου θα έκανε τα δικά του και μπορεί να έβλαπτε το θύμα. Μόνο και μόνο για να μην πει ότι εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μπορείτε να μας πείτε μια τέτοια περίπτωση? Είναι περασμένες 12, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να μας μιλήσετε. Εντάξει. Αλλά προειδοποιώ και εσάς και τον κόσμο. Κάποια πράγματα που θα ακούσετε θα είναι ενοχλητικά. Πριν από 5 χρόνια με επισκέφτηκε στο γραφείο μία γυναίκα. Δεν θα πω το επώνυμό της. Το όνομα της ήταν Εύη. Πολύ ωραία. Μόλις την είδα, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί της. Στην αρχή βέβαια, εντός των επιστημονικών ορίων. Μου έκανε εντύπωση που ήρθε και με βρήκε στο σπίτι και όχι στο γραφείο. Τα άτομα που γνωρίζουν τη διεύθυνσή μου είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Είστε καλά? Συμβαίνει κάτι? Όχι. Με χαρά. Πριν μου πείτε ποιο είναι το θέμα, θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας. Εγώ είμαι μια κανονική κοπέλα. Με τη δουλειά της, τα λεφτά της, τη ζωή της. Πείτε μου, τι συνέβη? Τίποτα δεν είναι το ίδιο πλέον. Εξηγήστε μου. Εξηγήστε μου τι άλλαξε. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν πριν 8 μήνες. Ήμουνα στην κουζίνα. Δεν το πιστεύω τώρα. Καλά, αυτό δεν θα το έλεγα ένδειξη. Τα άλλα δωμάτια είχαν νερό. Παρ' όλα αυτά κάλεσα τον ρευλικό. Γεια σας. Γεια σας. Πώς περάσατε την έξω πόρτα? Ήταν ανοιχτά. Περίεργο, δεν την ξεχνάμε ποτέ.
Περάστε. Εντάξει, όλοι τα παθαίνουν αυτά. Τι να έχεις εγώ πάντως. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν τρέχει καθόλου. Εδώ όχι. Στα άλλα δωμάτια όμως κανονικά. Δεν το πιστεύω. Πριν 10 λεπτά δεν έκανε νερό. Κοιτάξτε, γίνεται κάτι με το ρεκόρ σε αυτή την εποχή. Αλλά δεν είναι κάποιο πρόβλημα. Μια χαρά τα βλέπω όλα εδώ. Δεν βλέπω διαρροές. Κομπλέ είναι. Τζάμπα σας έφερα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ, γεια σας. Ναι, εδώ άσα, η βρίσκα είναι δικά της. Αυτό με το νερό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Μετά από μια εβδομάδα όμως, άρχισαν κι άλλα. Η θόρυβη με τη συχνότητα. Στην αρχή χαλαρή. Τρεις μέρες μετά όμως. Επιτέλους κύριε Νίκο, επιτέλους. Τι κάνω τρεις μέρες μπάλα παίζουν. Τι εννοώ, ή από πάνω, κάνω τρομερή φασαρία. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο. Κυρία Εύη, δεν ζει κανείς πάνω. Το σπίτι είναι ξενίκιαστο. Τι. Τώρα πια ήμουν σίγουρη ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, δεν απέκλεια το γεγονός να έχω παρεστήσεις. Δεν αργήκε πολύ ο άνθρωπος, ξέρετε. Τι άλλο παρατηρήσατε? Γενικά όλα είχαν πρόβλημα στο σπίτι. Ακόμα και το ρολόι είχε σταματήσει. Ερχόταν και μια μυρωδιά. Τι μυρωδιά? Τι να σας πω. Σαν θιάφη μήπως? Μπορεί. Δεν βρήκα ποτέ από που προερχόταν. Τελευταία φορά που πέρασα καλά ήταν στα γενέθλια μιας φίλης που βγήκαμε έξω. Μετά το πάρτι άρχισαν τα ακραία γεγονότα. Σας ακούω. Thank you.
πάρτι. Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες με τις φίλες μου. Και όταν γύρισα στο σπίτι, τις χάζευα. Μόλις είδα τη φωτογραφία, η επίσκεψη της Εύης τελείωσε. Ένιωθε ότι δεν είχε άλλα να μου πει. Κι εγώ δεν ήθελα άλλα να ακούσω. Επειδή δεν έχουμε πολύ τηλεοπτικό χρόνο ακόμη, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε τι απέγινε η κοπέλα? Τι έγινε μετά? Δεν λέγονται αυτά με δύο λόγια. Και εκπομπή να μην τελειώνε, δεν θα σας έλεγα άλλα. Εγώ απλά σας είπα το περιστατικό για να καταλάβετε ότι η Εύη δεν ήταν μόνη της στο σπίτι. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πολύ χειρότερα περιστατικά. Κώστα, εσύ μείνε εδώ. Θα τον βάλω μια στιγμή σπίτι και έρχομαι. Εντάξει. Μείνε εκεί που είσαι. Δεν είναι αληθινό. Ζώμε όλα καλά. Έλα μέσα. Πέρασε, κάθεσαι στο σαλόνι εδώ. Είσαι καλά? Αυτό δεν μου συμβαίνει και κάθε μέρα. Πτώματα έχω δει. Σου έχει ξανασυμβεί? Ναι. Άλλη μια φορά. Άρα δεν είναι τυχαίο που είσαι εδώ. Τι εννοείς? Κάποιος, κάποτε, μου είχε πει ότι όταν βλέπει κάποιος αυτά τα σημάδια, και τα κακά και τα καλά, παίζει καθοριστικό ρόλο χωρίς να το ξέρει. Δηλαδή αυτό που είδαμε σήμερα ήταν σημάδι? Εγώ θα το έλεγα καλύτερα παρέστηση. Όταν τη βλέπουν ταυτόχρονα δύο άνθρωποι, πάβει να είναι παρέστηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις στο Θεό? Δεν είμαι και φανατικός. Κατάλαβα. Τι, δεν σου κάνω, Δεν του είπα γι' αυτό. Κι άλλοι δεν πίστευαν, αλλά στο τέλος πίστεψαν μια και καλή. Αυτές τις μέρες θα πάω να δω έναν από αυτούς. Έλα μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε. Πού θα πάμε? Θα δεις εκεί. Εντάξει. Δεν θα σε κρατήσω άλλο. Μπορείς να πηγαίνεις. Ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο. Μου είπες ότι είναι η δεύτερη φορά που είδες κάτι τέτοιο. Ναι. Να ξέρεις ότι θα ξαναδείς. Τα σημάδια έρχονται πάντα και από τις δύο πλευρές. Μέχρι να φτάσουμε, θα σου πω μια ιστορία για το άτομο που πάμε να δούμε. Είμαι όλος αυτιά. Thank you.
Γιατρέ μου, πατέρ, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Μια χαρά σε βλέπω. Δόξα τω Θεώ. Και πώς να μην είσαι εδώ άλλωστε. Σε σένα οφείλονται όλα. Εγώ ήμουν ταχυδρόμος. Ξέρεις πολύ καλά σε ποιον οφείλονται. Ναι, αλλά εσύ κάθισες και μου τα είπες. Τέλος πάντων, ο κύριος... Τζον Χάιπερ, ειδικός πράκτορας. Χαίρομαι. Πάτερ, δεν έφερα τον Τζον τυχαία εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Καλώς ήρθες, Τζον. Εγώ πρέπει να κάνω ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα. Δεν αργώ καθόλου. Πείτε τα εσείς. Έτσι επανέρχομαι. Στο δρόμο μου είπε όλη την ιστορία για σένα, Πάτερ. Τότε ξέρεις. Απλά δεν μου είπε ότι είσαι παπάς. Ο γιατρός είχε την θέληση και την υπομονή να καθίσει να μου τα πει όλα. Και αυτά που έγιναν και αυτά που δεν έγιναν. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Το σοκ ήταν τεράστιο. Δεν πίστευα αυτά που άκουσα. Και όπως καταλαβαίνεις, μετά που τα έφερνα στο μυαλό μου, ήταν σαν να τα ξαναζούσα. Θα μου πεις γιατί μου τα είπε. Εγώ ήμουνα επιρρεπής στα πάθη μου. Και γι' αυτό ο γιατρός μου τα είπε, για να μην ξανακυλήσω. Μου το είχε πει και εκείνος αυτό. Όταν μου είπε ο γιατρός ποιος ήταν... Τον έχεις ξαναδεί από τότε? Δυστυχώς όχι. Αλλά τον νιώθω κοντά μου. Και ειδικά από τη στιγμή που έφυγα από τα εγκόσμια, τον νιώθω περισσότερο κοντά μου. Μετά από πόσο καιρό έγινες παπάς? Μόλις μου τα είπε ο γιατρός, μετά από 6 μήνες περίπου. Μάλιστα. Νιώθω πλέον ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Αυτό θα το δούμε. Ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ ήμουνα χειρότερος από σένα. Πολύ χειρότερος. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι έχει σχεδιάσει ο Θεός για μας. Δεν άργησα. Καθόλου, γιατρέ μου. Πάμε μέσα να τα πούμε καλύτερα. Τζον, είσαι παντρεμένος, έχεις οικογένεια? Πονημένη ιστορία, Πάτερ. Κάποια στιγμή υπήρχε μια γυναίκα στη ζωή μου. Μια γυναίκα που με δίδαξε τι θα πει αγάπη, αφοσίωση, σεβασμός, ελπίδα. Την αγάπησα πάρα πολύ όπως και αυτή. Αλλά έτσι ξαφνικά όπως ήρθε στη ζωή μου, έτσι ξαφνικά και έφυγε. Δεν βαριέσαι. Τα έχει αυτά η ζωή. Δεν πειράζει, παιδί μου. Έχει ο Θεός. Η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι στην θρησκεία μας, στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας συμβαίνουν πολλά γεγονότα, μεταφυσικά, τα οποία εμείς δεν τα λέμε στον απλό κόσμο. Πρώτον, για την προστασία τους και τυχόν λάθος μετάφρασής τους, αλλά και την αποφυγή πανικού. Για να σε έχει εδώ ο γιατρός, έχει το λόγο του. Και επειδή του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, ότι είναι να πω σήμερα, θα το πω εδώ μπροστά σου. Φαντάζομαι κάτι θα ξέρετε λίγο πολύ για την αποκάλυψη του Ιωάννη. Την έχω μελετήσει πάρα πολύ, αλλά πες τα για τον Τζον. Θα τα πω όσο πιο απλά γίνεται, για να μην παρερμηνευτώ. Η περίοδος της Αποκάλυψης μας αναφέρει για τις 7 σφραγίδες, τις 7 σάλπικες και τις 7 φιάλες. 3 διαδοχικές σειρές κρίσεων στους εσχάτους καιρούς και όλες συνδέονται μεταξύ τους. Η 7η σφραγίδα εισάγει τις 7 σάλπικες και η 7η σάλπικα τις 7 φιάλες. Οι πρώτες 4 σφραγίδες είναι γνωστές και ως οι 4 καβαλάριδες της Αποκάλυψης. Οι θεολογικές ερμηνείες έχουν σημειώσει για τον καθένα από αυτούς. Ο πρώτος εμφανίζεται σε άσπρο άλογο.
κρατάει τόξο και με το στεφάνι της νίκης φεύγει για νέες νίκες. Ο δεύτερος εμφανίζεται σε κόκκινο άλογο. Σαν τη φωτιά και σε αυτόν δίνεται ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη. Και οι άνθρωποι θα σφάζουν ο ένας τον άλλο. Ο τρίτος καβαλάρης έρχεται σε μαύρο άλογο και κρατάει μία ζυγαριά. Έχει ερμηνευθεί και ως ένας μεγάλος λοιμός που θα έρθει. Ωστόσο πολιτικοί αναλυτές υποστήριξαν ότι αφορά την παγκόσμια οικονομική κρίση και την απληστία των ελίτ. Αυτό συνεπάγεται με ακρίβεια και πείνα. Έτσι ερμηνεύεται λοιπόν η ζυγαριά. Πάτερ, να σε διακόψω λίγο. Και με όλα αυτά που οδηγούμαστε, στο τέλος του κόσμου? Κάποιοι το λένε και έτσι. Εγώ το ονομάζω τελική κρίση. Εμείς τώρα πού βρισκόμαστε? Δεν με άφησες να τελειώσω. Ο τέταρτος καβαλάρης κάθεται σε άλογο οχρό. Θεωρείται ότι είναι το χρώμα του θανάτου. Αντανακλά την νεκρική χλωμάδα. Και όταν το αρνείο άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα φωνή του τέταρτου ζωόμορφου όντος, το οποίο έλεγε «Έλα». Και κοίταξα και να ένας κιτρινιάρικος ύπος. Και ο αναβάτης του ονομαζόταν Θάνατος και ο Άδες τον ακολουθούσε. Και του δόθηκε εξουσία πάνω στο ένα τέταρτο της γης για να φωνεύσει με ροδιθέα και με πείνα και με θανατικό και με τα θηρία της γης. Κεφάλαιο 6, στίχος 7-8. Πριν 10 μέρες μου τηλεφώνησαν από το Άγιο Όρος. Ο τέταρτος καβαλάρης είναι γεγονός. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, Τζον. Και το βλέπεις γύρω σου. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Σεισμοί, λοιμοί, καταποτισμοί, πείνα. Τη νύχτα που μάθαμε για τον θάνατο, το Άγιο Όρος έδωσε εντολή σε όλους τους ναούς να γίνει ολονύχτια προσευχή. Όλα αυτά βέβαια είναι θέλημα Κυρίου, αλλά δεν μπορούμε να μην είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατρέ μου, γι' αυτό ήθελα να έρθεις. Ξέρω ότι τα γνώριζες αυτά, αλλά αυτό το τηλεφώνημα έπρεπε να το μάθεις από μένα. Έπραξες άριστα. Όση ώρα δίνατε τη συνέντευξη, άκουσα όλα όσα είπατε. Τι απέγινε η κοπέλα? Η κοπέλα είναι μία χαρά. Ζει τη ζωή της κανονικά. Άρα τη σώσατε? Ναι, αλλά όχι μόνος μου. Ήταν φοβισμένη για τρέμ, αλλά συνεργάσε. Και άκουγε ό,τι τους έλεγα. Με το σπίτι τι έκανες? Έχω ρίξει γύρω-γύρω από το σπίτι πάρα πολύ αλάτι, συν κάποια σημάδια στους τοίχους που κρατάνε το κακό μακριά. Διάβασα και κάποιες προσευχές. Δύσκολο πιστεύω να έρθει κάτι κακό από έξω. Μέσα? Μέσα ένιωσα κάποιες ενέργειες, όχι όμως κάτι το συνταρακτικό. Της έδωσα να πει και αγιασμό. Εντάξει. Της είπα αν γίνει κάτι να σε πάρει τηλέφωνο. Καλώς. Θα είμαστε σε επαφή.
Φύγε. Όχι. Φύγε. Δεν φεύγω. Δεν μπορείς να τη σώσεις. Ας την ήσυχη. Φύγε! Σταμάτα. Ήταν τυχερή. Ήταν μόνο ένας μαζί της. Πήγαινε έτσι στο νοσοκομείο. Είναι πολύ ταλαιπωρημένη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Πήγαινε. Κάποια πράγματα, να ξέρεις, δεν λέγονται σε όλους. Και ειδικά όταν σ' ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι. Και ήδη έχω πει πολλά. Ενοχλούμε. Να ξέρεις ότι θα θελήσουν να μας βγάλουν από τη μέση. Πριν αναλάβετε εσείς προσπάσαν δύο φορές. Ο ένας πέθανε. Ποιοι? Να προσέχεις. Φτάσαμε. Καληνύχτα, τέκνο μου. Ο Θεός μαζί σου. Thank you.
Τέταρτος καβαλάρης είναι γεγονός. Ψάχνεις κάτι? Εσένα ψάχνω. Ποιος είσαι? Δεν χρειάζονται όπλα εδώ. Δεν θα σε βοηθήσουν. Το όπλο βρίσκεται εδώ. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Συνεχίζεις να μην μου λες ποιος είσαι. Τζον. Πώς ξέρεις το όνομά μου? Έχουμε πόλεμο. Πρέπει να δείξεις πίστη. Παίζεις καθοριστικό ρόλο σε αυτά που πρόκειται να γίνουν. Όπλησε την ψυχή σου. Θα δεις πράγματα που δεν θα πιστεύεις. Προετοιμάσου. Γιατί δεν μου εξηγείς τι θα γίνει? Το βλέπεις εκείνο το δέντρο? Ποιο δέντρο? Εκείνο. Ναι, μαραμένο χρόνια. Ποτέ δεν το θυμάμαι κανονικό. Δες γιατί. Δεν βλέπω κάτι. Δες. Όχι. Αυτό είναι η δική μου δουλειά. Σε έκανα να δεις για λίγο με τα μάτια της ψυχής. Προσπάθησε να το κάνεις μόνος. Γιατρέ. Ναι. Έχω καλέσει ένα φίλο από τα παλιά. Τον πατέρα Βασίλη. Ήμασταν μαζί στο Άγιο Όρος. Είναι γνώστης των πραγμάτων και τον περιμένω από μέρα σε μέρα. Θα ήθελα να τον γνωρίσεις. Βέβαια. Μια χειραβοηθείας είναι πάντα πολύτιμη. Θα είναι στην Αμφιθέα στο ναό του Αγίου Ιωάννη. Ωραία. Μόλις έρθει και μπορεί, πάμε να τον δούμε. Πρέπει να είμαι μοναδικός στον κόσμο που σε αντιλαμβάνεται. Έτσι δεν είναι? Έχεις μάθει πολλά από μένα. Και έχεις πίστη. Τελευταία όμως δεν σε βλέπω. Γιατί? Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή? Εσείς οι άνθρωποι έχετε άγνοια για το τι γίνεται γύρω σας. Είναι τόσο καλωστημένο το σχέδιό τους. Εσύ έχεις μια εικόνα, αλλά οι άνθρωποι
Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κίνδυνος είναι μπροστά τους. Σας έχουν δημιουργήσει οθαλμαπάτες για να ξεχνιέστε, να φοβάστε, να μην αντιδράτε. Εννοείς τα μέσα ενημέρωσης? Εννοώ τα πάντα. Κοίτα τι γίνεται γύρω σου. Σας οδηγούν στο λάθος χωρίς να το αντιλαμβάνεστε. Είστε σε τέτοιο σημείο όπως ο άνθρωπος που έχει κάνει φόνο και νομίζει πως θεραπεύει. Κι έτσι ο φόνος γίνεται ξανά, ξανά και ξανά. Βλέπεις τα αστέρια? Κοίτα τι ωραίος ουρανός. Γαλήνιος. Κι όμως εκεί πάνω γίνεται πόλεμος. Εσείς είστε σαν τα μυρμήγκια που περπατάνε λίγο πριν τρακάρουν δύο αυτοκίνητα. Σαν μια σκακέρα. Άλλο πιόνι λέγεται πόλεμος, άλλο κρίση και άλλο πανδημία. Και δεν χρειάζεται να σου πω ποιος είναι ο βασιλιάς και ποια η βασίλισσα. Και τι θα γίνει αν χτυπήσουν τα υπόλοιπα πιόνια. Μέσα όμως στα δυνατά πιόνια είσαι εσύ. Έχεις κερδίσει πολλές παρτίδες όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι πολύτιμος. Όπως πολύτιμοι είναι και οι άλλοι δύο. Θα βοηθήσουν στο έργο σου και θα το συνεχίσουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Εμείς οι άνθρωποι πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από όλο αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι ενάρετοι. Υπάρχουν και κάποιοι με έστω λίγη πίστη. Και οι δύο αυτές κατηγορίες δέχονται την περισσότερη επίθεση. Από ποιον καταλαβαίνω? Από πότε όμως περίπου? Από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Απλά με τον καιρό αυξάνονται. Και αυτό γιατί εσείς τους προκαλείτε. Με τον τρόπο ζωής σας. Εκεί επεμβαίνουμε εμείς. Υπάρχουν φορές που για να σώσουμε ανθρώπους τους περνάμε σε άλλες εποχές. Σε εντελώς άλλα μέρη για να μην μπορούν να τους εντοπίσουν. Αυτό γίνεται μέχρι και σήμερα. Απίστευτο. Και τους σώζετε? Όχι πάντα. Υπάρχουν πολλοί ισχυρά πιόνια και στην αντίθετη πλευρά, όπως και εδώ. Και τους εντοπίζουν και τους επιτίθονται ακόμα και μέσω χρονοπυλών. Έχουν γίνει και απόπειρες εναντίον σου. Ναι. Εκτός από σένα έχουν στοχοποιηθεί και οι άλλοι δύο. Σύντομα οι επιθέσεις θα πληθύνουν. Και όχι μόνο σε εσάς, αλλά σε όλο τον κόσμο. Το λόγο σας τον είπε ο παπάς. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Κάτι τελευταίο. Όλα είναι γραμμένα. Εμείς απλά πρέπει να τους εμποδίσουμε να κάψουν τις σελίδες. Ρε φίλε, τι κάνεις? Είσαι στα καλά σου? Κάθεσαι μέσα στο δρόμο? Μην παίζεις μαζί μου. Θα σου ρίξω. Ήρθα να σε προειδοποιήσω. Για ποιο πράγμα? Παράτησε τη μάχη. Δεν μπορείτε να την κερδίσετε. Τι εννοείς? Σε έφερα εδώ για να σε κάνω να καταλάβεις ότι θα είσαι και εσύ με αυτούς εδώ μέσα, εάν συνεχίσεις έτσι.
Με απειλείς. Εκεί είναι. Αν συνεχίσεις, θα σε βάλω δίπλα του. Ποιος είσαι? Και την ψυχή σου μαζί. Μάθε ότι τον έχουμε μαζί μας. Βούλωστο! Έτσι ήταν κι αυτός. Τα έβαζε με δυνάμεις που δεν μπορούσε να τα βάλει. Τι νομίζετε? Ότι το κακό μπορείτε να το κρατήσετε έξω από το σπίτι σας? Είναι παντού. Ακόμα και μέσα σου. Είσαι τυχερός που σε προειδοποιώ. Παράτα τη μάχη. Μπορείς αν θες να με ακολουθήσεις. Πάρε μια γεύση. Κώστα, τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Γιατί δεν μιλάς? Ποιον έχασες? Κώστα, μίλα μου, Κώστα. Νομίζεις ότι αυτά θα σε σώσουν? Ποιος είσαι? Δεν έκανες καλά που ήρθες εδώ. Παλιά εκκλησία αυτή εδώ, ε. Κρίμα. Πόσο χαίρομαι που ξαναμιλάμε με τον μεγαλύτερο γιατρό όλων των εποχών. Πάντα υπερβολική. Τζέσικα, τι κάνεις? Σουηδία ακόμα? Ναι, είμαι καλά. Δουλειά πολύ. Ευτυχώς δεν έχασα τους πελάτες μου μετά από αυτό που πέρασα. Τι πέρασες? Πριν 1,5 χρόνο είχαμε τροχαίο με τον άντρα μου. Εγώ κάθε ψηλοτραύματα. Αλλά ο άντρας μου εντεδικεί 4 μήνες. Παραλίγο να τον χάσω. Αλλά ευτυχώς, ο Παύλος είναι δυνατός. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Σου είπα για τους πελάτες, γιατί έκανα 7 μήνες να ξαναδουλέψω. Ευτυχώς όλα τελειώσαν. Τζέσικα, δεν χάνεις πελάτες εσύ. Είσαι από τις καλύτερες ψυχιάτρες που έχω γνωρίσει ποτέ. Και βοηθάς και κόσμο όσον αφορά τα μεταφυσικά. Μακάρι να σε είχα εδώ. Σε ευχαριστώ. Σε περίπου 10 μέρες θα έρθει ο άντρας μου εκεί. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ. Αλλά επειδή έχουμε κουβεντιάσει μαζί και παλιότερα, θα σου στείλω κάποια πράγματα να δεις που έχω ανακαλύψει. Δεν θα σας στέλνω από εδώ, γιατί καταλαβαίνεις. Υπάρχουν μάτια με το. Πολύ σωστά. Ξέρεις, αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάτι έχω καταλάβει. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω όμως. Έχεις πολύ δυνατή πίστη, όπως και εγώ.
Δεν φοβόμαστε τίποτα. Θα την κερδίσουμε τη μάχη, όπως και τις άλλες. Έτσι είναι. Ξέρεις, μετά από όλα αυτά που έχουμε δει εμείς οι δυο, καταλαβαίνουμε την αξία της ζωής κάθε μέρα περισσότερο. Εγώ μετά το ατύχημα, ακόμα πιο πολύ. Να προσέχεις κι εσύ εκεί, Τζέσικα. Όσο μπορείς πάντα να έχεις κόσμο συνεχώς δίπλα σου. Σε αυτό το θέμα είμαι λίγο πιο ανοργάνωτη εγώ. Αλλά τώρα που το λες, θα το κάνω. Τζέσικα. Πρόσεχε. Και το ατύχημα μπορεί να μην ήταν ατύχημα. Έτσι πράττουν αυτοί. Τα πάντα τα φτιάχνουν να φαίνονται σαν ατύχημα. Θα προσέχω. Και μόλις έρθει ο Παύλος, να με πάρει τηλέφωνο. Και μόλις δεις αυτά που θα σου στείλω, ξαναμιλάμε. Οκ. Σε φιλώ. Κι εγώ. Κανείς. Δεν έχω καθίσει ποτέ τόση ώρα εδώ πάνω να αγναντεύω την πόλη. Όταν μαθαίνεις ότι αύριο μπορεί να τα χάσεις όλα αυτά, μαθαίνεις και τα εκτιμάς. Έτσι είναι. Τι σε έπιασε όμως και τα λες όλα αυτά? Κωστά, πιστεύεις ότι ήταν η μοίρα μου να τα ζήσω όλα αυτά? Μήπως περνάω κάποια δοκιμασία? Τελευταία χρόνια η ζωή μου είναι εντελώς κενή, δίχως όρια, δίχως σκοπό. Γιατί τα λες όλα αυτά? Κωστά, είδα ένα όραμα, όνειρο, πες το όπως θες. Έφερνες λουλούδια στον τάφο μου και δεν ήσουν ηλικιωμένος. Αισθάνομαι ότι θα δώσω τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής μου. Όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Κάτι γίνεται, Κώστα. Και είναι παντού γύρω μας. Εμείς είμαστε απλά ανάμεσα. Ρε φίλε, τι έχεις πάθει? Τόσες υποθέσεις έχουμε περάσει μαζί. Κώστα, το νιώθω. Δεν είναι το ίδιο. Θέλω να είσαι δίπλα μου. Όπως ήσουν πάντα. Εννοείται. Το ξέρεις αυτό. Γιατρέ! Παύλο, πάει καιρός. Πολύς καιρός. Η Τζέσικα μου είπε για το ατύχημα. Φθηνά τη γλίτωσες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Πιστεύεις ότι ήταν τυχαίο? Αποκλείεται. Παύλο, τα έχουμε βάλει με δυνάμεις πέρα από τη φαντασία μας. Και θα κάνουν τα πάντα για να μας σταματήσουν.
Πάρε αυτό. Εδώ μέσα υπάρχουν φωτογραφίες από διάφορα συμβάντα διαφόρων εποχών. Υπάρχουν οι αυθεντικές φωτογραφίες και δίπλα τους οι πειραγμένες. Φυσικά, ο κόσμος έχει δει μόνο τις πειραγμένες και τις βλέπει ακόμα. Η Τζέσικα θα σου κάνει περαιτέρω ανάλυση. Εύχομαι να ξαναβρεθούμε και σύντομα να είναι και η Τζέσικα μαζί μας. Οπωσδήποτε. Γιατρέ, ξέρω ότι θα βάλεις τα δυνατά σου. Η ζωή από το θάνατο απέχουν μόνο λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το είδα με τα μάτια μου. Το έχω ήδη βάλει. Οπότε μένω στο ψητό. Όπως βλέπεις, σου έχω δύο φακέλους. Ο πρώτος, όπως θα δεις, περιέχει μέσα φωτογραφίες με άτομα που είναι υπεύθυνα για εκατομμύρια θανάτους. Άτομα γνωστά σε όλους. Κάθε φωτό υπάρχει, άμα δεις, δύο φορές. Με γυμνό μάτι κατευθείαν δεν φαίνεται διαφορά. Αν όμως ζουμάρεις, θα βρεις τη διαφορά. Νομίζω πάνω-πάνω σου έχω το Μέγκελε. Φαντάζομαι το ξέρεις. Βέβαια. Γιατρός του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς. Γνωστός και ως άγγελος του θανάτου. Ακριβώς. Με κατάπτυστα πειράματα σε ανθρώπους που οδηγούσαν συνήθως στο θάνατό τους. Από τους πιο διαστραμμένους που πέρασαν. Μην αναλύσουμε τώρα τα πειράματα. Θέλουμε νύχτες ολόκληρες. Δεν χρειάζεται, ναι, τα γνωρίζω. Παρόλο το τέλος του Auschwitz και τη δίκη της Νιρεμβέργης που έγινε μετά και καταδικάστηκαν πολλοί, ο Μέγκελε διέφυγε σε άλλα στρατόπεδα και με πλαστά έγγραφα διέφυγε Buenos Aires, μετά Παραγουάη και στο τέλος στη Νότια Βραζιλία. Διάφοροι συγγραφείς αναφέρουν ότι εκεί συνέχισε τα πειράματά του με στόχο την τεχνητή γονιμοποίηση με το DNA του Χίτλερ και τη δημιουργία της Άριας Φυλής. Δες τη φωτό αριστερά. Ο Μέγκελε είναι. Στη μέση. Και τη φωτό δεξιά. Δεξιά είναι η αυθεντική. Φαίνεται σε όλες τις φωτογραφίες. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρουμε. Τα ψάξαμε με τον Παύλο. Φαίνεται όμως πλάι σε όλα τα πρόσωπα που θα δούμε. Δες άλλη μία του Μέγκελε. Εδώ κάνει πείραμα στη Βραζιλία στον Κοντόι. Στις παρακάτω φωτό είναι ο Γκριγκόρη Ρασπούτη. Καλόγερος. Καλόγερος. Λέμε τώρα. Ναι, ναι. Μεγάλη επιρροή στο αυτοκρατορικό ζεύγος της Ρωσίας και με μεγάλη, σκανδαλώδη αυτοκρατορική συμπεριφορά. Η κυριαρχία του ξεκίνησε όταν έσωσε με διάφορα γιατροσόφια το μικρό πρίγκιπα του Ζεύγους, που ήταν αιμοφιλικός. Έτσι δεν τον άγγιζε κανείς. Έπειθε τις γυναίκες ότι οι ερωτικές επαφές μαζί του ξόρτιζαν το κακό. Και έτσι μιλάμε για αναρρύθμιτες γυναίκες. Εξορίστηκε και το 1916 τον δηλητηρίασαν. Το δηλητήριο δεν τον έπιασε και τον πυροβόλησαν. Και λέγεται ότι τον πέταξαν με βαρύδι στα παγωμένα νερά και έτσι πέθανε.
Κοίτα σε παρακαλώ τη φωτό που φοράει μαύρα. Σαν κάτι να κοιτάει με δέος. Παρακάτω έχουμε το Στάλιν. 30 χρόνια ο απόλυτος άρχοντας της Σοβιετικής Ένωσης. Εκαθαρίσεις, απελάσεις, φυλάκιση, κατασκευασμένη λοιμή, βασανιστήρια, μαζικές δολοφονίες και σφαγές. Υπεύθυνος για 20 εκατομμύρια νεκρούς, αν και ο αριθμός δεν είναι ακριβής. Αυτό σημαίνει 1.800 άτομα τη μέρα εν καιρό ειρήνης. Μάο Τσετούν, ηγέτης της Κίνας. Έκανε ανεξάρτητη την Κίνα, έδιωξε τους αποικιοκράτες. Λατρεύτηκε σαν θεός. Όμως οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο από την πείνα και τις εκτελέσεις. Σε μόλις 4 χρόνια πέθαναν 45 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι το μεγαλύτερο καταστροφικό, θλιβερό γεγονός σε ολόκληρη την ιστορία. Για να φανταστείς ότι όλο το βάρος έχει πέσει στο ολοκαύτωμα. Νομίζω 12,6 εκατομμύρια νεκροί περίπου. Ακριβώς. Ακόμα και ο Πολ Ποτ άφησε 20 φορές λιγότερους νεκρούς από το ΜΑΟ όσο κυβερνούσε. 1976-1979. Τραγικές μεταρρυθμίσεις. Χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Ανύπαρκτη πρόνοια. Βασανισμοί, εκτελέσεις. Γκαμπότζη νομίζω, ε. Ναι. Και μετά φυσικά έρχονται τα χωράφια του θανάτου. Ακριβώς. Ο Πολ Ποτ, θέλοντας να δημιουργήσει αγροτική κομμουνιστική ουτοπία, ξεχώρισε 1 με 2 εκατομμύρια ανθρώπους και τους υπόλοιπους τους θεώρησε άχρηστους. Και επειδή οι σφαίρες είναι ακριβές, όπως είχε πει, οι ανεπιθυμητοί θα έσκευαν μόνοι τους στους τάφους τους. Και θα θάβονταν ζωντανοί από τους ερυθρούς Χμέρ. Σου έχω τη φωτό. Τον βλέπεις, έτσι? Τον βλέπω. Τον έχουν αφαιρέσει από όλες τις φωτογραφίες και τις παρουσιάζουν ως γνήσιες. Από παντού. Βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και στο ίντερνετ τη σημερινή εποχή. Αναμενόμενο. Πάμε όμως και στα καλά. Α, έχουμε και καλά. Έχεις ακούσει, φαντάζομαι, για θαύματα? Άλλος λέει ότι στο νοσοκομείο του παρουσιάστηκε ένας άγιος. Άλλος λέει ένας άγγελος. Άλλος λέει μια καλόγρια ή η ίδια η Παναγία. Ναι, έχω διαβάσει και ακούσει πάρα πολλά. Όπως λοιπόν είδαμε τις προηγούμενες με τους κακούς της ιστορίας, μετά από έρευνα χρόνου δικιά μου και του Παύλου, εντοπίσαμε πάλι μια παρουσία σε κάποιες φωτογραφίες, αυτή τη φορά σε καλές προσωπικότητες. Άνοιξε τον άλλο φάκελο. Δεν χρειάζεται να σου πω για τον Γκάντι. Τα λόγια περίτα. Αντίσταση στην τυραννία. Ανακούφιση φτωχών. Υπέρμαχος των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και πάρα πολλά άλλα. Φυλακίστηκε νομίζω. Πολλές φορές. Κοίτα τη φωτό λίγο. Τον έχεις ξαναδεί? Όχι, όχι, όχι. Και πάμε στη μητέρα Τερέζα. Δες φωτό. 50 χρόνια φτωχών, ορφανών, αρρώστων, ετοιμοθάνατων σε όλο τον κόσμο. 610 αποστολές σε 124 χώρες. Η Αγία Τερέζα. Κοίταξε ένα βίντεο. Το βίντεο είναι τραβηγμένο στη Σάντα Ρόσα, βόρεια της Καλιφόρνιας, το 2017. Μόλις το είδαμε, είπαμε ότι είναι άνευ σημασίας και μπορεί να είναι μοντάζ. Αλλά... Ψάξαμε τον Παύλο, βρήκαμε την οδό και αφού συνδυάσαμε και την ώρα, ανακαλύψαμε ότι την ώρα του βίντεο μενόταν πυρκαγιά ακριβώς απέναντι. Προς τα εκεί που πάει η παρουσία. Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη. Η πυροσβεστική δεν μπορούσε να επέμβει. Δίπλα από το ακίνητο είχε πολλά δέντρα και τρομερό αέρα. Ένα αγόρι 7 χρονών είχε ξεμείνει μέσα.
Η μάνα του και ο πατέρας του δουλειάζανε. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μετά από περίπου 20 με 30 λεπτά, λάβανε την κλίση ότι το αγόρι βρέθηκε στο A Place to Play. Ένα πάρκο που ήταν 20 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι που κεγόταν. Νόμιζαν ότι ήταν φάρσα. Πήγαν εκεί και βρήκαν το παιδί σε πολύ καλή κατάσταση. Όταν ρώτησαν πώς έφτασε εκεί το αγόρι, είπε ένας κύριος με καπέλο τον πήρε αγκαλιά μέσα στο σπίτι που καίγονταν και τον πήγε σε λίγα δευτερόλεπτα εκεί. Απίστευτο, ε! Είπαμε και κάτι πιο πρόσφατο. Θες καμία ερώτηση? Ό,τι θες. Για τους φωτογράφους ξέρουμε τίποτα? Μόνο για έναν έχω πληροφορίες. Και μάλεψε. Έχει και ρίζες ελληνικές. Σου στέλνω ένα απόκομα εφημερίδες. Πέθανε εντελώς απρόσμενα. Πολύ νέος. Δεν θέλει και πολύ να καταλάβεις το λόγο. Αυτός τράβηξε τον Μέγκελε. Στην πρώτη φωτό στη Γερμανία που σου έδειξα. Ο Παύλος που το ψάξε πιο πολύ έμαθε ότι εκτός από την ανακοπή ότι είναι παραμύθι, το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ. Όλες αυτές οι φωτογιατρές, σου ξαναλέω, παραποιήθηκαν. Ακόμα και αυτό με τη φωτιά δεν ακούστηκε ποτέ. Τζέσικα, πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν θα μου πεις τα συμπεράσματά σου? Είδες τι εποχές μου έδειξες, έτσι? Φαντάσου τι θα μου έδειχνες αν υπήρχε φωτογραφική μηχανή και παλιότερα. Όπως καταλαβαίνεις, η μάχη συνεχίζεται. Θέλω να σου μιλήσω. Ξέρεις τι θα σε ρωτήσω? Ποιος είναι στις φωτογραφίες? Ναι. Πρώτα πρέπει να καταλάβεις. Να καταλάβω τι? Όπως έχετε το φως μέσα σας, έχετε και το σκοτάδι. Εσείς διαλέγετε ποιο θα ενεργοποιήσετε. Εσείς διαλέγετε και σε ποια πύλη θα μπείτε. Εμείς και οι απέναντι είμαστε απλά σύμβουλοι. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε να σας κερδίζουμε με την αλήθεια, ενώ οι άλλοι με τα ψέματα. Όλοι αυτοί που σου έδειξε η Τζέσικα συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να ακολουθούν το λάθος μονοπάτι. Και πίστεψέ με, είναι και άλλοι πολλοί. Και μην νομίζεις ότι δεν προσπαθήσαμε για αυτούς. Ούτε καν ήθελαν να μας ακούσουν. Και όλοι αυτοί ακολούθησαν τακτικές σύμφωνα με αυτά που η ψυχή τους επέτρεψε να τους παρουσιαστούν. Γι' αυτό τα θύματα ήταν αναρρύθμιτα. Οι τακτικές αυτές δεν προέρχονταν από ανθρώπους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δική μας πλευρά. Θέλω κάπου να πάμε. Understand why you delayed your attack. How dare you sit on my balance? Stand up! Maybe you want to see me with my real face. You know who I am. I gave you the power you have. Go on. Have no fear. I stand by you. Your name will be eternal. Give the order for the September 1st. Your soul is mine, but it costs too much. The people of Germany will be lost also, so they will not need to think about survival. We shall destroy everything. Tell Major Günther to come in here. Thank you.
Είσαι σοκαρισμένος. Αλλά έπρεπε να το δεις αυτό. Αυτή η μορφή. Μα ποιος είναι? Θα μάθεις. Πρέπει να δεις και κάτι άλλο. Βρε αγάπη, αύριο φεύγουμε, τη βραδινή πτήση. Το πρωί ξεμπερδεύεις με τα ραντεβού που είπες. Ξεμπερδεύω, ναι. Το μεσημέρι έχουμε τον πρόεδρο του άλλου meeting και στις 9 πετάμε το βράδυ. Οκ, να προσέχεις. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Ναι. Έλα, Μαρία. Τι κάνεις? Το γεγονός της μεριάς πτήσης που ξεκίνησε χτες τη νύχτα από Καναδά στις 9 με προορισμό την Αθήνα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται στους 63 και συνεχίζονται οι έρευνες. Τώρα πραγματικά έχω μπερδευτεί. Σκοτώθηκε ο πατέρας μου. Αφού εδώ δεν έχω γεννηθεί ακόμα και εγώ τον γνώρισα κανονικά. Σου έδειξα μια παράλληλη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που θα είχε συμβεί αν δεν είχα επέμβει. Ναι. Θέλω σε παρακαλώ να μου κάνεις μία χάρη. Έχω ένα πολύ άσχημο προαίσθημα. Τι? Μη φύγεις με αυτή την πτήση. Γιατί? Έχω ένα πολύ άσχημο προαίσθημα. Και ξέρεις ότι δεν πέφτω έξω. Μη το σκέφτεσαι καθόλου. Παράτα τα και φύγε το μεσημέρι. Και τα ραντεβού? Παράτα τα όλα. Και να προσέχεις πολύ. Τέλος πάντων, εντάξει. Είσαι κοντά μου από τότε. Από τότε που γεννήθηκε η μητέρα της μητέρας σου και ο πατέρας του πατέρα σου. Όλοι υπό την προστασία μου. Απίστευτο. Αυτός το έδειξε για να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα γίνονται για καλό και κάποιες ανατροπές για το καλύτερο. Αυτά γίνονται σχεδόν καθημερινά. Τα κάνει όμως και η άλλη πλευρά αυτά. Τώρα όμως πρέπει να σε γυρίσω πίσω. Τι συμβαίνει? Είναι η ώρα του λύκου. Η ώρα που το σκοτάδι συναντά το φως. Η ώρα που η νύχτα συγκρούεται με τη μέρα. Η ώρα που το όνειρο κοιτάζει στα μάτια των εφιάλτη. Η ώρα των περισσότερων θανάτων και των πιο τρομερών εφιαλτών. Πριν σε γυρίσω πρέπει να σου πω κάτι. Χρειάζομαι ύπνο, Κώστα. Έχω να κοιμηθώ 4 μέρες. Να πας να ξαπλώσεις, Τζόνι. Άσε με και εδώ, θα περπατήσω λίγο. Τι έγινε? Πάμε! Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Του ξεφύγαμε? Ευτυχώς τον είδες, ρε φίλε. Στο τσακ. Τι ήταν αυτό, ρε μαλάκα? Ρίξτο. Προσπαθώ.
Το γιατρό τον άκουσα προβληματισμένο στο τηλέφωνο. Τι να σου πω. Ήθελε εδώ και τους τρεις μας. Ποιος? Εγώ. Εσύ με έσωσες. Μου άλλαξες τη ζωή. Όλων σας οι ζωές θα αλλάξουν. Έχετε επιλεχθεί για να δώσετε αυτή τη μάχη. Δεν είστε μόνοι. Πρέπει να έχετε πίστη. Κάποια πράγματα ίσως τα γνωρίζετε. Όχι όμως όλα. Είμαι εδώ για να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Εκεί ψηλά γίνεται πόλεμος. Αυτή τη φορά όμως δεν πολεμάμε μόνο εμείς. Η ανθρωπότητα δέχεται μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που δέχθηκε ποτέ από όλα τα σκοτεινά πλάσματα. Συγγνώμη που επεμβαίνω. Η Εκκλησία ξέρει κάποια. Φαντάζομαι θα υπάρχουν κι άλλα που δεν ξέρουμε. Υπάρχουν τα πάντα. Και πολλοί σας τα δείχνανε ανά τους αιώνες. Απλά εσείς δεν θέλατε να τα δεχτείτε ή να τα δείτε. Σας άφηναν να νομίζετε ότι ήταν φανταστικά. Πάπυροι, βιβλία, ταινίες, μαρτυρίες. Κι όμως εσείς στο σκοτάδι. Μπορείς να μας πεις κάποια? Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Γνωρίζετε πολλά από αυτά. Καλικάτζαροι, βρικόλακες. Αυτή τη στιγμή όμως, ανάμεσά σας κυκλοφορούν Λεβίαθαν, Ουέντικο, Νεράιδες, Νύμφες, Τζιν. Τζιν? Ναι, τζιν. Δεν έχεις ακούσει στα παραμύθια? Τζίνι. Φαντάσου το αυτό στη σκοτεινή του μορφή. Απίστευτο. Αυτό σας είπα προηγουμένως. Τα βλέπατε μπροστά σας από τη μέρα που γεννηθήκατε. Απλά δεν θέλατε να τα πιστέψετε. Ούτε το καλό πιστεύετε. Είστε κάπου στη μέση και γέρνετε προς τη λάθος πλευρά. Εσείς οι άνθρωποι έχετε τάσεις αυτοκαταστροφής. Η περίοδος που περνάμε τώρα είναι κρίσιμη. Εμείς επάνω δίνουμε τη δική μας μάχη. Αλλά προσπαθούμε να προστατεύσουμε και εσάς. Αυτός είναι ο δρόμος που μας έχει δείξει εκείνος. Ο ένας. Τα σκοτεινά πλάσματα που σας ανέφερα έχουν όλα τρομερές δυνάμεις. Αλλά τα χειρότερα είναι οι δαίμονες. Και είναι όλοι τους εδώ. Ένα βράδυ είδα κάποιον. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Αλλά όταν τον είδα, συγκλονίστηκα. Πώς ήταν? Ήταν πολύ σκοτεινά. Νομίζω είδα μακριά μαλλιά. Κι εγώ είδα έναν.
με μακρύ μαλλί. Μου είπε να εγκαταλείψω τη μάχη. Είναι εδώ. Και σας επισκέφθηκε κιόλας. Είναι ο μόνος, μαζί με τον ύψιστο ανώτερό του, που δεν μπορούμε να δούμε τις κινήσεις του. Είναι ο άρχον των δαιμόνων. Υπάρχει από πριν δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Πήρες την απάντησή σου. Πώς αντιμετωπίζεται αυτός? Δεν αντιμετωπίζεται. Εκδιώχνεται προσωρινά. Είστε όλοι υπό την προστασία μου. Γι' αυτό και δεν σας σκότωσε. Μην ξεχνάτε, τον πρώτο λόγο τον έχει εκείνος. Εκείνος αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Αν μας ξαναεπισκεφτεί, τι κάνουμε? Ίσως προσπαθήσει να σας ξεγελάσει, να σας τρελάνει, να σας κάνει να χάσετε την πίστη σας. Δεν του αρκεί να σας σκοτώσει. Θέλει την ψυχή σας. Και την ψυχή σας τη δίνετε μόνο εσείς οι ίδιοι. Μην πιστέψετε τίποτα, ό,τι και να δείτε. Μου έδειξε ένα όραμα. Που είμαι... που είμαι πεθαμένος. Είναι το μέλλον αυτό? Πιθανό μέλλον. Τίποτα τελείως αληθινό. Είστε τυχεροί που δεν σας επισκέφθηκε με την πραγματική του μορφή. Γιατί τότε δεν θα χρειαζόταν να σας πει τίποτα. Θα κάνουμε ό,τι μας πεις. Οτιδήποτε. Πίστη. Όσο πιο δυνατή μπορείτε. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία έχουν επιτεθεί στο μισό πληθυσμό της γης. Έχουμε σώσει το 30%. Χάσαμε το 20%. Κι όμως δεν ακούς τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα. Σε κάνουν να νομίζεις ότι όλα κυλούν ομαλά. Έχουν κατακλείσει τα πάντα. Ο κόσμος βαδίζει προς την καταστροφή και όλοι νομίζουν ότι όλα είναι μια χαρά. Σε σκοτώνει και εσύ νομίζεις ότι αυτοκτόνησες. Πίστη λοιπόν. Τα μάτια σας δεν έχουν συνηθίσει στο σκοτάδι. Αλλά θα συνηθίσουν. Θα συνηθίσουν. Σταμάτα, είπα. Σταμάτα, θα σου ρίξω! Αδερφέ μου!
Έλα, γόρι μου. Καλά, τι κάνεις τόση ώρα εκεί μέσα? Βγαίνω, μισό λεπτάκι. Έλα, παιδικάρι μου. Παιδικάρι μου, όλα καλά? Γνωρίζω ποιος είσαι και από πού προέρχεσαι. Γνωρίζω και τις δυνάμεις σου. Ποτέ δεν σου είπα όμως ότι είσαι δειλός. Και εσύ και ο άρχοντάς σου. Ενώ γνωρίζετε ποιος είναι ο εχθρός σας, συνεχίζετε και αναμειγνύεστε στην ανθρωπότητα. Δεν έχεις μάθει τίποτα. Τους πιστεύεις τόσο πολύ. Αυτή είναι η αδυναμία σας. Και σένα και εκείνο. Οι άνθρωποι παίρνουν μόνοι τους στον δρόμο τους. Εμείς τους βάζουμε να διαλέξουν. Και αυτός θεατής, και αντί να βοηθάει, κοροϊδεύει. Όταν γίνεται καλό, είναι θέλημα Θεού. Όταν γίνεται κακό, φταίνε οι άνθρωποι. Άλλο τόσο, κοροϊδεύουν και εκείνοι. Πηγαίνουν στους ναούς για λίγο και όλη την υπόλοιπη μέρα υπηρετούν εμένα. Γιατί μου τα λες όλα αυτά, αφού ξέρεις ότι εκείνος σας επιτρέπει να κάνετε ό,τι κάνετε? Ακόμη και εσάς σας έχει ξεγελάσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κοίτα γύρω σου. Ξέρεις τι γίνεται. Χρήμα, ειδονή, φθόνος, ψέμα. Ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς ένα από αυτά? Ένα. Ξέρεις πολύ καλά ότι γνωρίζω όλα τα πλάσματα πάνω στο σύμπαν. Ο άνθρωπος είναι ο καλύτερος υποστηρικτής μου και εγώ δεν θα τον αφήσω. Νομίζεις? Ξέρεις, σε θαυμάζω και μου αρέσουν οι προσπάθειές σου. Έλα μαζί μου. Δεν θα υπάρξει άλλη φορά να σου προτείνω. Αλλά σε προειδοποιώ. Αν μπεις στο δρόμο μου, πρέπει να δεχθείς. Θα είναι από πλευρά σου το σοφότερο. Ξέρεις ότι έχω δίκιο. Το ξέρεις ότι λέει ψέματα. Και είναι παρατηρητής στα πάντα. Και εσύ ξέρεις ότι εκείνος υπάρχει πριν από εσένα. Πες μου. Πες μου. Πες μου ότι ξέρεις ότι θα χάσεις. Τζον, σταμάτα. Τι έγινε, γιατρέ? Σταμάτα, σου λέω! Τζον, πού είσαι? Έρχομαι.
Τι έγινε? Δεν ξέρω. Οδηγούσαμε και μου είπε ξαφνικά να σταματήσω. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν μου είπε. Για πάμε λίγο. Γιατρέ, όλα εντάξει? Κάτι έχει γίνει. Έχω ένα άσχημο προαίσθημα. Τι εννοείς, γιατρέ? Δεν ξέρω. Αλλά ποτέ δεν πέφτω έξω. Κι αν είναι αυτό που νομίζω, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Έλα, Κώστα, ψυχραιμία. Τι έπαθες? Χτύπησες? Μάλλον τον χτύπησαν. Ποιος, ρε Κώστα? Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις? Ήταν μπερδεμένα. Πες μας τι είδες. Είδα όνειρο. Με το χαμένο μου αδερφό. Ναι, τον θυμάμαι. Τον δίδυμο που σκοτώθηκε. Είχες δίδυμο αδερφό? Ναι. Και σκοτώθηκε? Αστυνομικός κι αυτός? Όχι. Ταξιτζής. Και πώς σκοτώθηκε? Κανείς δεν ξέρει. Βρήκαν το αυτοκίνητό του καμένο. Βγήκε μυστηριωδώς από το δρόμο. Και έπεσε στο κενό. Δεν μάθαμε ποτέ. Έκατσα και έψαξα πολύ καιρό στο Μεξικό, αλλά τίποτα. Μεξικό, εκεί ζούσε? Ναι. Τέτοια ανεξήγητη θάνατη, μόνο ανεξήγητη δεν είναι. Τι εννοείς, γιατρέ? Δεν μου είπες για το χτύπημα. Κάτι μου επιτέθηκε στο όνειρο. Ξύπνησα και είχα μια δαγκονιά. Στενεύουν τα περιθώρια. Οι επιθέσεις είναι μαζικές. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Γιατρέ, γιατί δεν μου λες τι συμβαίνει? Αυτός που μας μίλησε. Ναι. Δεν τον νιώθω πλέον. Για ποιον λέτε? Κάπου εδώ γύρω θα είναι.
Σίγουρα, σίγουρα. Θα μας περίμενε ο Κώστας. Αφού έφυγε πρώτος από εκεί. Το αμάξι του Κώστα. Πάρκα. Πού να είναι. Ζων με φωνάξεις καθόλου. Ο Κώστας για να μην είναι εδώ κάτι τον κυνηγάει. Κι αν φωνάξεις θα μας ακούσει. Πάμε από εδώ. Είσαι καλά? Πιστεύω. Πάμε προς τα αυτοκίνητα. Πάμε από εδώ. Λογικά θα γίνει έξοδο από πίσω. Περπατάμε πολύ ωραία μες στο δάσος. Νομίζω έχουμε χαθεί. Το δάσος είναι τεράστιο. Αλλά είναι και σκοτάδι. Πάμε, Τζον, συνέχισε. Μείνε πίσω με εσύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει από μέσα. Γιατρέ, τι κάνουμε? Φαίνεται πολύ επικίνδυνο εδώ μέσα. Ας περάσουμε εδώ, πρέπει να ρισκάρουμε, αλλιώς πρέπει να γυρίσουμε όλο τον δρόμο πίσω. Πάμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα όλοι. Πρέπει να είναι πολύ καιρό αυτό εδώ. Καλύτερα να φύγουμε. Όλοι έξω!
Κουράγιο, Κώστα. Πρέπει να βρούμε τα μάξια. Συνέχισε. Δεν αντέχω άλλο, Τζον. Δεν αντέχω, σου λέω. Με αυτά που έχω δει σήμερα... Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Α, φύγε, φύγε! Φύγε, φύγε! Φύγε! Ηρέμησε. Φύγε! Ηρέμησε! Έχουμε δει πολλά σήμερα. Ψυχραιμία. Θα φτάσουμε στο υπόσχομαι. Τζον, προηγήσου. Πάμε. Πάμε. Δύναμη, ψυχραιμία. Πρέπει να γραφτεί ο επίλογος. Εγώ θα τον γράψω. Κώστα, όλα καλά? Όχι πάλι, ρε Πούστη μου. Εγώ δεν τρέχω πάλι. Στην ώρα ήρθες. Δεν μπορείς να φανταστείς τη νύχτα που έχουμε περάσει εδώ πέρα. Μπορώ. Πρέπει να βρούμε το δρόμο. Τα αυτοκίνητα. Θα σας δείξω εγώ. Που λες τώρα! Καταλαβαίνεις τι που λες! Στα χατάλα στο χωροχρηματιστήριο! Καμώ το σπίτι τους μέσα! Τι θα κάνω τώρα, μου λες! Τι! Ξεκουραστείτε λίγο μέχρι να φύγουμε. Πού πάει? Δεν ξέρω. Επαναλαμβάνεται. Θα σταματήσει ποτέ αυτό? Κάποτε θα απαντηθεί το ερώτημά σου. Και θα απαντηθεί από αυτόν που πρέπει. Σήκω, Κώστα, να φύγουμε. Τζον,
καλό θα είναι να μην οδηγήσει ο Κώστας. Φύγετε με το δικό σου αυτοκίνητο, πήγαινε τον σπίτι. Το δικό του αυτοκίνητο θα το πάρω εγώ, εντάξει? Σίγουρα, γιατρέ. Σίγουρα. Γιατρέ, ο Θεός μας εγκατέλειψε. Να προσέχεις. Έφυγε. Έχω όλη την προστασία που χρειάζομαι. Τι συνέβη απόψε? Ωραία. Αυτό που φοβόμουν. Αν έκανε αυτό το πράγμα σε σένα, εμείς τι ελπίδα έχουμε? Δεν έχετε. Και πώς θα τον περιορίσουμε? Υπάρχει ένας τρόπος. Τρομακτικά δύσκολος. Αλλά είναι και ο μοναδικός. Η γυναίκα, το παιδί, είναι πάνω. Κώστα! Είμαι στο σαλόνι μέχρι να κοιμηθείς. Ξεκουράσου. Τι έγινε? Κάτι είναι μέσα στο σπίτι. Ρε Κώστα, δεν είναι τίποτα μέσα στο σπίτι. Είσαι επηρεασμένος από αυτά που είδαμε. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Εδώ είμαι εγώ. Έλα, Τζον. Πώς είναι ο Κώστας? Εντάξει, είναι σοκαρισμένος. Μείνε μαζί του, Τζον, μείνε μαζί του. Ηρέμησέ τον. Η γυναίκα, το παιδί δεν είναι εκεί? Εντάξει, καλύτερα, άστον. Μείνε μαζί του όσο μπορείς. Έτσι, και ξαναμιλάμε αργότερα. Ποιος είσαι? Ο κύριος Μαρσαρίδης. Εγώ ρώτησα πρώτος. Εγώ θέλω ώρα για να σας εξηγήσω ποιος είμαι.
Γέλα λίγο πιο κοντά. Δεν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό? Εσύ είσαι ο φωτογράφος. Αυτός τράβηξε τον Μέντελ. Στην πρώτη φωτό στη Γερμανία που σου έδειξα. Μα πώς γίνεται να είσαι εδώ? Χωρίς να έχεις γεράσει καθόλου. Πρέπει να σας πω κάποια πράγματα. Μπες στο αυτοκίνητο. Ζαν! Έλα Κώστα. Έτσι. 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 Ρε Κώστα, δεν βλέπω κάτι. Σε παρακαλώ ρε Κώστα. Δεν είναι κάτι, ηρέμησε. Δεν βλέπεις κάτι. Ηρέμησε, ξεκουράσου. Πότε Θεέ μου θα τελειώσει όλο αυτό? Δεν μπορώ άλλο. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό? Προσπάθησε να κοιμηθείς Κώστα. Είμαι έξω από το δωμάτιο. Φέρε μου τον πιστόλι να νιώθω ασφάλεια. Ωραία. Θα αφήνεις το κομμωδίνο. Θα είμαι απ' έξω. Ό,τι θες φώναξε. Πώς καταλάβατε ποιος είμαι? Πρόσφατα έμαθα πληροφορίες για σένα. Και γνωρίζω και για τις φωτογραφίες που τράβηξες στο ολοκαύτωμα. Τις αληθινές φωτογραφίες. Μετά έμαθα και για το θάνατό σου. Εγώ είμαι φωτογράφος. Δούλευα για την εφημερίδα Die Stürmer στην Νιρεμβέργη από την εποχή που ιδρύθηκε το 1923. Η εφημερίδα ήταν όργανο των ναζιστών. Στην αρχή, δεν σας κρύβω, δεν είχα κανένα πρόβλημα με τη δουλειά μου. Παρόλο που έβλεπα τα φρικτά πράγματα των ναζιστών. Έσκυβα το κεφάλι και έκανα τη δουλειά μου. Τα βράδια όμως, έκλαιγα. Έκλαιγα ασταμάτητα. Μεγάλωσα στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν χριστιανός. Ένιωθα ότι με έβλεπε από ψηλά που βρισκόμουν εκεί. Αλλά βλέπετε, διάλεξα τη δόξα. Ήμουν το μεγαλύτερο όνομα. Πες μου για τη φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το Μάιο του 1940. Ο Μέγκελε μίλαγε με κάποιους στρατηγούς έξω από το Auschwitz. Αν δεν κάνω λάθος, τότε ξεκινούσαν όλα στο Auschwitz. Ακριβώς. Και μόνο που το σκέφτομαι, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Πες μου για τη φωτογραφία μόνο. Όταν λοιπόν εμφάνισα τη φωτογραφία στο εργαστήριό μου, είδα αυτόν τον τύπο από πίσω. Έλεγα, δεν είναι δυνατόν να έχω κάνει λάθος. Δεν υπήρχε κάποιο άτομο από πίσω όταν φωτογράφησα και μάλιστα χωρίς να φοράει στρατιωτικά ρούχα. Είπα εντάξει, δεν πειράζει και την ετοίμασα για να δημοσιευθεί. Βγαίνει λοιπόν η εφημερίδα και ο τύπος λείπει από τη φωτογραφία. Πήγα να τρελαθώ. Τον αφαίρεσαν. Αναρωτιόμουν το γιατί. Άρχισα και ρωτούσα τους εκδότες, αλλά δεν με απαντούσε κανείς. Πήγα στον κύριο Στράιχερ, τον ιδρυτή της εφημερίδας, και μου είπε, κάνε τη δουλειά σου και μην μιλάς. Εκεί κατάλαβα ότι όλοι ήταν μέσα στο σχέδιο. Σχέδιο δυνάμεων με τις οποίες δεν μπορούσα να τα βάλω. Πήγα αμέσως και δήλωσα την παραίτησή μου, η οποία μου είπαν ότι δεν γίνεται δεκτή. Όλοι με κοιτούσαν κάπως. Ένα βράδυ κατάλαβα πως με παρακολουθούν όλες μου τις κινήσεις. Προσποιήθηκα ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Συνέχισα τη δουλειά μου. Ένα βράδυ ήρθε ένας λοχαγός.
Τον είχα δει αρκετές φορές και μου ζήτησε τη φωτογραφία. Την πρωτότυπη. Του είπα δεν την έχω. Με πίεσε πολύ, πάρα πολύ. Του έλεγα συνεχώς όχι. Τότε άρχισε να με απειλεί. Ούρλιαζε. Ούρλιαζε πάρα πολύ. Και ξαφνικά... Τι? Άλλαξε μορφή. Το πρόσωπό του. Τα χέρια του. Άλλαξαν. Δεν ήταν ανθρώπινα πλέον. Έκανα έναν λυγμό και ξέφυγα, τρέχοντας, ουλιάζοντας. Μπήκα σε ένα δασάκι. Νόμιζα ότι ξέφυγα. Είχα κάνει όμως λάθος. Τα είχαν προβλέψει όλα. Με είχαν περικυκλώσει. Κρύφτηκα σε ένα δέντρο και ξαφνικά κάποιος με έπιασε. Μου ψιθύρισε να μην φοβάμαι και ότι ήμουν τυχερός. Και μετά μια λάμψη μεγάλη, απότομη, και ξαφνικά βρέθηκα αλλού, σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος. Συνάντησα ένα τύπο και μου είπε ότι είμαι σε άλλη χώρα, σε άλλο έτος. Οι άλλοι όμως δεν σταμάτησαν να με κυνηγάνε και στο άλλο μέρος. Και έτσι μεταφερόμουν πάλι σε άλλα μέρη, σε άλλες χρονολογίες. Και τι έκανες εκεί μέχρι να σε βρουν? Τη δουλειά μου. Έβγαζα φωτογραφίες. Ποιους? Ό,τι φωτογραφίες σου έδειξε η κοπέλα, τις έχω τραβήξει εγώ. Οι επιθέσεις συνεχίζονταν σε κάθε χρονολογία. Εγώ μεταφερόμουν σε εποχές που στο προσκήνιο ήταν προσωπικότητες. Είτε καλές, είτε κακές, εγώ ήμουν εκεί και φωτογράφιζα. Βλέπουμε λοιπόν πως ο Θεός μέσα από καταστροφή δημιουργεί καινούρια μονοπάτια. Ακριβώς. Και είμαι πλήρως ενημερωμένος τι γίνεται εδώ. Δεν χρειάζεται να τραβήξω άλλες φωτογραφίες. Ποιος θα με πίστευε τώρα, στην εποχή σας αυτή, της τεχνολογίας και του διαδικτύου? Αυτά που πέρασα ήταν σοκαριστικά. Αισθάνομαι όμως τυχερός που τα έζησα. Είδα και τις δύο όψεις του νομίσματος. Ενός νομίσματος που οι περισσότεροι νομίζουν πως δεν υπάρχει. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι ηλικιακά 117 χρονών ακριβώς. Καλή επιτυχία. Αδελφέ μου, Κώστα, θα πεθάνετε όλοι, αδελφέ. Ακόμα και εδώ μας κυνηγάμε. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Αδελφέ μου, κάνε κάτι. Κώστα. Thank you.
Θέλω να είσαι δίπλα, όπως είσαι πάντα. Εννοείται. Το ξέρεις αυτό. Κώστα! Κώστα, τι έκανες! Ξύπνα, έχουμε δουλειά! Κώστα! Μη μ' αφήσεις, δεν έχω άλλο! Κώστα! Σε παρακαλώ! Δεν έχω άλλο! Είμαι μόνος! Ξύπνα! Κώστα! Κώστα! Τζον. Τζον. Σύνελτε, Τζον. Γκρέψαν τα πράγματα. Πίστη, δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Έμαθα έναν τρόπο. Πώς να τον περιορίσουμε. Φαντάζομαι από που τον έμαθες. Έχεις ακούσει για την κλίδα του Σολομώντα. Γιατρέ, αναφέρεσαι στη μαύρη βίβλο. Πρέπει να τον περιορίσουμε το συντομότερο. Σήμερα παραλίγο να χαθούν όλα. Γιατρέ, αναφέρεσαι σε μία διαδικασία ή μάλλον βιβλίο που όσοι το διάβασαν ή τρελάθηκαν ή σκοτώθηκαν ή διώκονται από αρνητικά πνεύματα για όλη τους τη ζωή. Έχεις κάτι καλύτερο εσύ να προτείνεις και δεν θα διαβάσει κανείς κανένα βιβλίο. Και τι θα γίνει? Εκείνος θα σχεδιάσει στο πάτωμα αυτό το αποκρυφιστικό σημάδι που είναι ικανό να κινητοποιήσει το δαίμονα από τις περισσότερες δυνάμεις του. Αν ήταν απλός δαίμονας θα τον υπότασε πλήρως. Εδώ όμως δεν έχουμε απλό δαίμονα. Πρέπει να πάρουμε τα ρίσκα μας. Άντε και έγινε το σχήμα. Πώς θα τον οδηγήσουμε εκεί? Θα βρούμε. Ή μάλλον θα βρει. Εγώ ήθελα να στα πω, γιατί πρέπει να είσαι παρόν. Εννοείται θα είμαι παρόν. Κώστα! Thank you.
Πάρε αυτό. Μου το έδωσε εκείνος. Πρέπει να διαβαστούν οι πρώτες 12 σελίδες. 12 που ήταν οι μαθητές του Χριστού. Πρέπει να τα διαβάσεις τη γλώσσα που λέει μέσα. Η γλώσσα αυτή δεν υπάρχει πλέον. Ό,τι και να γίνει, μα ό,τι και να γίνει, οι σελίδες πρέπει να διαβαστούν. Όση ώρα θα τον έχουμε πάνω στον κύκλο. Αν το βιβλίο χαθεί, χάσαμε. Κατανοητά όλα. Όταν διαβάσω τις σελίδες, ο δαίμονας θα εκδιωχθεί. Ναι. Το δύσκολο είναι τι θα κάνει αυτός μέχρι να τις διαβάσεις όλες τις σελίδες. Θα μας βοηθήσει ο Θεός. Έκανα λάθος. Μείνε δίπλα μου. Σε παρακαλώ. Θεέ μου! Θεέ μου! Συγγνώμη. Συγγνώμη. Μην με εγκαταλείψεις. Μείνε δίπλα μου. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Συγγνώμη, Θεέ μου! Θα το καταλάβετε. Γιατρέ, θα πετύχει. Για να ψαρέψεις, θες δόλωμα. Εμείς τώρα πρέπει να πιάσουμε και το δόλωμα. Ακριβώς. Ξεκίνησε. Θεέ μου, κοιτάξτε. Ένας θεός ξέρει τι γίνεται εκεί πάνω. Περιμένουμε τόση ώρα. Δεν βλέπω φως. Περιμένουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ωχ, κάποιον βλέπω. Αυτός είναι. Thank you.
Πάρτε τον και ελάτε εκεί που σας είπα. Και αν ξυπνήσει? Δεν ξυπνάει. Τι γίνεται εκεί πάνω? Δεν θες να ξέρεις. Αναμένουμε. Το δόλωμα είναι έτοιμο. Προετοιμαστείτε. Απόψε δίνετε τη μάχη της ζωής σας και της ψυχής σας. Να κρατάς γερά το βιβλίο. Ό,τι και να γίνει. Να θυμάστε. Από το δαίμονα θα ακούσετε πολλά. Θα δείτε πολλά. Μην ακούσετε και μην πιστέψετε τίποτα. Θα σας χτυπήσει στα αδύναμά σας σημεία. Προσέξτε. Και ειδικά εσύ που διαβάζεις το βιβλίο. Ακόμα και να σε πονέσει, συνέχισε. Και μην ξεχνάτε, πρέπει να πατήσει εδώ. Βλέπω όλα τα καλά παιδιά εδώ, ε. Ήρθαν να πολεμήσουν το δαίμονα. Τους δικούς σας δαίμονες τους πολεμήσατε για να πολεμήσετε εμένα. Εσύ αυτόν γιατί τον πείραξες? Ξέρεις ότι του έχω αδυναμία. Την άλλη φορά σε προειδοποίησα. Δεν ακούς. Ξέρεις που μπορώ να φτάσω. Αυτό την άλλη φορά που σου έκανα δεν ήταν τίποτα. Πάντα είχες αυτό το ελάττωμα. Μιλάς. Μιλάς πολύ. Πατάς πάνω στην κλίδα. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Ξεκίνα. Που να μην πάταγε και στον κύκλο. Πάρ' το και συνέχισε. Σταύρο. Σταύρο. Παλιά περνούσαμε καλά μαζί, Σταύρο. Θυμάσαι. Έγινες παπάς, ενώ ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Κοροϊδεύεις τον ίδιο στον εαυτό. Ξέχασες ποιος σκότωσες τότε? Παπάς και να σκοτώνει? Σπάνια. Δικός μου θα είναι. Πάτερ, συνέχισε, μην του δίνεις σημασία. Μίλησε ο γιατρός. Γιατρέ, δεν μας είπες. Για τον κόσμο θα κάνεις αυτά? Για εσένα? Ή για τη διαφήμιση? Είναι γλυκό το χρήμα. Το αγαπημένο μου όπλο. Διαφθορά από τις αγαπημένες μου λέξεις. Τι ειδονή. Συνέχισε τα λόγια. Πάτερ, σε ποια σελίδα είσαι? Τέταρτη. Έλα, Πάτερ, πάλεψε το. Τέταρτη σελίδα, ποια σειρά? Πέμπτη. Α, τώρα το πήρε αυτός που ούτε καν πιστεύει. Ο άθεος, ο κενός. Εγώ απορώ γιατί ζεις κιόλας. Στη θέση σου θα είχα αυτοκτονήσει. Τον πατέρα σου δεν μπόρεσε να τον προστατεύσεις. Ο συνάδελφος αυτοκτόνησε. Εσύ τι περιμένεις? Ποιος νομίζεις ότι είσαι και στέκεσαι απέναντι μου? Ένας πλακτοράκος είσαι. Που νομίζεις ότι έχεις επιτυχία.
Έβαλες στη φυλακή κάποια τσιράκια και νομίζεις ότι κάτι έκανες. Έσωσες και κάποιους που ήταν χειρότεροι από σένα. Πόσο υποκριτής. Και τώρα δουλεύεις για το Θεό. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Έχεις όπλο. Κάν το κι εσύ όπως ο Κώστας. Σκάσε. Ο Κώστας είδε την αλήθεια και το έκανε. Σκάσε! Ζων, μείνε πίσω. Κώστα, ξέρεις ότι μου έμαθες πολλά. Στη δουλειά είσαι είδωλο για μένα. Είσαι ο καλύτερος. Αλλά εμένα με άφησες να πεθάνω. Εσύ φταίς. Όχι, Κώστα. Εσύ με έβλεξες. Όχι, Κώστα. Εσύ με σκότωσες. Κώστα, όχι. Τους προστάτευσες όλους και μένα όχι. Είσαι ψεύτικος. Τζον, τίποτα δεν είναι αληθινό. Μείνε πίσω. Πάτερ, πού βρισκόμαστε? 8η σελίδα. Πάτερ, τι έπαθες? Τι έγινε, τι πάθατε? Δύναμη, παιδιά, δύναμη. Κουράζω. Κάνε κάτι. Συνέχισε! Πάμε, πάτερ. Πάτερ, πού είμαστε? Στην 11. Πάμε, πάτερ, λίγο έμεινε. Σε ποια σειρά είσαι, πάτερ? Νομίζω 12η. Τζον, πάρ' τον έξω. Τζον, πάρ' τον έξω! Όχι, όχι, γιατρέ! Όχι! Πάμε! Γιατρέ! Πάμε! Γιατρέ! Πάρ' τον, Τζον! Πάρ' τον! Γιατρέ! Μόλις διαβαστήκε η 12η σελίδα, ο δαίμονας εκδιώχνεται με μια τεράστια έκρηξη. Θα είναι η τελευταία σου μάχη. Εκείνος που θα διαβάσει τη σελίδα θυσιάζεται.
Πάμε, Τζον! Τρέξε! Εγώ φταίω για όλα. Εγώ έπρεπε να τελειώσω τη δουλειά. Πάτερ, τα είχαν σχεδιάσει όλα έτσι. Γι' αυτό ο γιατρός της προάλλης ήταν χάλια. Ήξερε τι θα γίνει. Ήταν γραφτό να γίνει έτσι. Τζον, δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Ούτε εγώ. Και θα συνεχίσουμε το έργο. Παρέα. Παρέα. Ο δαίμονας σε κάποια πράγματα είχε δίκιο. Όταν έφυγε η γυναίκα μου και έχασα τον πατέρα μου, η ζωή μου ήταν κενή. Στη δουλειά μου ήμουν ο πρώτος, ο καλύτερος, αλλά χωρίς καμία ουσία. Υπεύθυνο θεωρούσα το Θεό, γι' αυτό και τον απέρριψα. Όμως εκείνος μου έδειξε τι γίνεται και στην άλλη πλευρά, τι υπάρχει παραπέρα και πόσο τυχερός ήμουν που συμμετείχα σε όλο αυτό. Κατάλαβα ότι είμαι ευλογημένος και θα γίνομαι συνεχώς καλύτερος μετά από αυτό. Είμαι άνθρωπος. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αλλά μετά από αυτό που έζησα, έμαθα να φροντίζω περισσότερο την ψυχή μου και μετά όλα τα άλλα. Δεν ξέρω αν θα ξαναδώ τον γιατρό. Δεν ξέρω αν θα ξαναδώ εκείνον. Ξέρω ότι έμαθα πολλά από αυτούς και είμαι περήφανος που έζησα έστω και λίγο μαζί τους. Τώρα πια βαδίζω στο μονοπάτι του Θεού. Απολαμβάνεις την ηρεμία της νίκης σου, ε? Δεν είναι δική μου η νίκη. Να ξέρεις όμως ότι θα έρθει η ώρα που το σκοτάδι θα είναι μόνιμο. Χάος. Δεν είχε έρθει η ώρα να χαλάσει η ισορροπία. Υπάρχει το σκοτάδι, υπάρχει και το φως. Έτσι είναι. Και έτσι θα είναι. Όχι για πολύ. Δεν χωράνε και τα δύο. Σου είπα ότι η νίκη δεν είναι δικιά μου. Είναι των ανθρώπων. Είδες με τι πίστη και τι δύναμη ψυχής σε αντιμετώπισαν αυτοί οι τρεις. Ο ένας θυσιάστηκε κιόλας. Και όταν υπάρχει τέτοια δύναμη ψυχής, έστω και από έναν άνθρωπο, έχει ελπίδα όλη η ανθρωπότητα. Δεν το περίμενες αυτό, γιατί δεν πίστευες στους ανθρώπους. Εγώ πιστεύω. Γι' αυτό έχασες. Έχεις δίκιο. Αλλά οι άνθρωποι θα χειροτερέψουν κι άλλο. Δεν θα μείνει κανένας στο τέλος. Εκείνος σας επιτρέπει να κάνετε ό,τι κάνετε. Κανείς δεν ξέρει πώς θα πράξει. Δεν το έχεις καταλάβει. Αλλά είσαι κι εσύ όπως όλοι. Μία κουκίδα πάνω στο μονοπάτι που έχει χαράξει.
Και μέχρι να τελειώσει αυτό το μονοπάτι, ένα μόνο πράγμα έχω να πω. Μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά.